Σόφια, 3 Μαρτίου. Οι Βούλγαροι γιορτάζουν την απελευθέρωση του βουλγαρικού έθνους από τους Τούρκους. Εδώ μας περιμένει μια έκπληξη. Οι Βούλγαροι εθνικιστές μας λένε ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων δεν θα έπρεπε να λέγονται ούτε Σκοπιανοί ούτε Μακεδόνες. Είναι πολύ απλό, μας λένε. Οι Σκοπιανοί είναι Βούλγαροι. Οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Κλέβουν και τη δική μας ιστορία. Μέχρι το 1944 δεν υπήρχε μακεδονικό έθνος ούτε στον παγκόσμιο χάρτη ούτε πουθενά. Η Μακεδονία μέχρι τότε ήταν βουλγαρική. Οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Είμαι κατηγορηματική σε αυτό. Οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Τα σύνορά μας είναι διοικητικά. Δεν χωρίζουν δύο έθνη. Αυτή η χώρα δεν πρέπει να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά Βουλγαρία. Εγώ, ακριβώς όπως οι πρόγονοί μου, δεν μπορεί να είμαι τίποτα άλλο από Βούλγαρος της Μακεδονίας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι Μακεδόνας, αφού όλη μου η οικογένεια ήταν Βούλγαρη. Ο Γκότσεφ είναι σήμερα πρόεδρος του Μακεδονικού Ινστιτούτου της Σόφιας. Για την εθνική ταυτότητα των Σκοπιανών είναι κατηγορηματικός. Είναι 100% Βούλγαροι. Είναι Βούλγαροι επειδή η ιστορία τους είναι βουλγαρική και η γλώσσα τους είναι βουλγαρική. Μέσα στους αιώνες, οι αγώνες τους για την ελευθερία ήταν για την ελευθερία της Βουλγαρίας. Και ο πολιτισμός τους είναι και αυτός βουλγαρικός. Με έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι στη Βουλγαρία ακούγονται οι ίδιες κατηγορίες που εκταξεύονται και στην Ελλάδα εναντίον των Σκοπιανών. Μας κλέβετε την ιστορία. Είναι αλήθεια ότι προσπαθούν να παραποιήσουν την ιστορία μας εκεί στα Σκόπια. Το κάνουν βέβαια σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη δική τους ταυτότητα για να δείξουν ότι ανήκουν σε ένα ξεχωριστό έθνος, το μακεδονικό. Αυτό ούτε και εμείς εδώ στη Βουλγαρία μπορούμε να το δεχτούμε. Το καταδικάζουμε. Αν υπάρχει ένα βουλγαρικό αντίστοιχο του δικού μας Καρατζαφέρη, αυτός είναι ο Κράσιμιρ Καρακατσάνοφ. Είναι βουλευτής και πρόεδρος του βουλγαρικού Βέμερο στη Σόφια. Πρωταγωνιστή σε εκδηλώσεις, ακόμα και στα ίδια τα Σκόπια, όπου προσπαθεί να πείσει Βουλγάρους και Σκοπιανούς ότι μακεδονική εθνότητα δεν υπάρχει.